Χωρίς τη Χρυσή Αυγή, οι γειτονιές μας είναι καλύτερες. Η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται. Ενημερώσου. GoldenDawnWatch.org. Το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια δίκη της Χρυσής Αυγής στο Μνήμα TV είναι εδώ. Αυτή η εβδομάδα είχε μία δικάσιμο, είμαστε στην 101η εβδομάδα της δίκης της Χρυσής Αυγής και είχαμε τη 248η δικάσιμο στις 9 Μαΐου του 2018. Στη συγκεκριμένη δικάσιμο, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του λόγου για τον οποίο είχαμε μόνο ανάγνωση εγγράφων και όχι επίδειξη επιπλέον και προβολή επιπλέον βίντεο από άλλους σκληρούς δίσκους και άλλων κατηγορουμένων μετά τον Μιχαλολιάκο, επειδή στην αίθουσα έχουμε ένα ζήτημα προβολή στην αίθουσα του εφετείου Αθηνών, δεν μπορεί να υπάρξει προβολή με τον προτζέκτορα, είχαμε μόνο την ανάγνωση εγγράφων από τις προτάσεις της υπεράσπισης, έγγραφα τα οποία υπήρχαν στο δίσκο Μιχαλολιάκου, έγγραφα που είχαν να κάνουν και με τα διάφορα καταστατικά και τις διάφορες θέσεις της Χρυσής Αυγής, καθώς επίσης και έγγραφα τα οποία αφορούν την άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και περιέχονται στην δικογραφία, όπου είχαν διάφορα πολύ πολύ έτσι ζουμερά στοιχεία. Να πούμε εδώ ότι οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που έγιναν για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα, στα αναγνωστέα, πέρασαν από την Βουλή, ψηφίστηκαν από τους βουλευτές και κατά τη συζήτηση βέβαια εκτέθηκαν και διάφορα πράγματα τα οποία περιέχονταν στο συγκεκριμένο έγγραφο. Είναι ένα έγγραφο κάτι σαν 190 κάτι σελίδες που έχει αποσπάσματα και ανάλυση από το παραπεμπτικό βούλευμα, το κατηγορητήριο δηλαδή, και τι έλεγαν διάφοροι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και κατηγορούμενοι της Χρυσής Αυγής κατά την απολογία τους, αλλά τι πραγματικά δήλωναν σε διάφορες σε βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα κτλ. Που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Ενδιαφέρον μέσα σε όλο αυτό είναι και οι διάφορες δηλώσεις βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή που προέρχονται από τις καταθέσεις τους πρακτικά στις ανακρίτριες, καταθέσεις οι οποίες συμπεριλήφθηκαν και στο παραπεμπτικό βούλευμα αλλά και στο συγκεκριμένο έγγραφο αίτησης άρσης ασυλίας που έστειλαν οι ανακρίτριες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις κάρτες μας, γιατί επιστρέφουμε στο κομμάτι της αν θέλει κανείς, του σχολιασμού και της καταγραφής της ροής της κάθε δικασίμου, όσο δεν έχουμε προβολές βίντεο. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα συνέχιση προβολών βίντεο και πιθανών ακουστικών, ακουστικού υλικού από τους δίσκους, από τη δικογραφία. Μια που την επόμενη εβδομάδα έχουμε τρεις δικασίμους και έχουμε και από τις τρεις τις δύο να γίνονται στον Κορυδαλό.
Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της δικασίμου, 9 Μαΐου, 248η ημέρα, 109η εβδομάδα. Η πρόεδρος ζητάει να υπάρξει μια επενθύμηση που βρίσκεται η διαδικασία και αφού διευκρινίζεται το ότι πρέπει να επιστρέψουν στον κατάλογο που έχει προσκομιστεί από την υπεράσπιση και να μπουν σε κάποια έγγραφα του παραρτήματος 9-5, μπαίνουν στη διαδικασία να αναγνώσουν το έγγραφο 1359, όπου βρίσκεται σε ένα φάκελο με τίτλο καταστατικό και αναφέρεται στις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Οι θέσεις της Χρυσής Αυγής, λοιπόν, έχουμε κάποια αποσπάσματα από το συγκεκριμένο έγγραφο, ξεκινώντας με τα περιβόητα εθνικά θέματα, όπου ο Νίκος Μιχαλολιάκος γράφει ότι για το μακεδονικό να διαλυθεί το μόρφωμα των Σκοπίων, για την Κύπρο να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Τουρκία είναι αυτή της ισχύως και των όπλων. Αυτή είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Γενικά, θέσεις οι οποίες το λιγότερο και το πιο ελαφρύ που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν είναι θέσεις αλυτρωτικές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε στο ίδιο έγγραφο, εδώ σημειώνω ότι όλα αυτά. Οτιδήποτε δείχνουμε εδώ είναι έγγραφα τα οποία έχουν επιτυχθεί στην αίθουσα, στην κάθε δικάσιμο, στην οποία καταγράφουμε, την οποία εξηγούμε και αναλύουμε. Στις θέσεις, λοιπόν, στο έγγραφο αυτό με τις θέσεις της Χρυσής Αυγής, υπάρχουν και θέσεις για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία κτλ. Ειδικά για την εξωτερική πολιτική, ο Νίκος Μιχαλολιάκος γράφει ότι να καταγγελθούν όλες οι συμφωνίες και οι συνεργασίες με τους διεθνείς οργανισμούς, όχι στην υποτέλεια, όχι στην Ευρώπη των Υπολιθνικών, Ελλάδα περήφανη δυναμική κτλ. Και στη συνέχεια μιλάει για τις ένοπλες δυνάμεις, λέγοντας ότι να καταργηθούν τα αντεθνικά νομοθετήματα που υποθάλπουν ανυπότακτους αντιρρησίες, Ιαχωβάδες κλπ. Άμεση στράτευση στα 18 ανδρών και γυναικών, αναβάθμιση των παραγωγικών σχολών στελεχών, κίνητρα για την ένταξη κανοτένως ένοπλες δυνάμεις, αύξηση μισθών, εξυγχρονισμός των μέσων, εξοπλισμοί. Γενικά μια χώρα που θα εξελιχθεί σε ένα απέραντο, ας πούμε, στρατόπεδο με άντρες, γυναίκες, στρατιώτες κτλ. Μιλάει και για την οικονομία, μπαίνει σε μια διαδικασία να πει ότι η ιδιοκτησία να υπάρχει μόνο για τους Έλληνες, ελληνοκεντρικό και φιλολαϊκό, λέει, κράτος δικαίου, ενώ νωρίτερα έχει πάρει διάφορα τσιτάτα από αντίστοιχες, αν θέλει κανείς, γραφές και αναλύσεις και μελέτες πολύ αριστερών σκέψεων. Οι θέσεις της Χρυσής Αυγής συνεχίζουν και στο ζήτημα της ανεργίας, το οποίο συνδέεται από τον Νίκο Μιχαλολιάκο με τη μετανάστευση, ενώ μιλάει και για τη νεολαία παιδεία ναρκωτικά, τα οποία τα βάζει όλα μαζί, θεωρώντας με κάποιο τρόπο ότι η νεολαία παιδεία και ναρκωτικά είναι ένα μπλοκ. Για την ανεργία, όπως είπαμε και προηγουμένως, μιλάει για τη μετανάστευση, άμεση εφαρμογή, λέει, των νόμων για απέλαση όλων των λαθρομεταναστών που οδηγούν τους Έλληνες στην ανεργία, αυξάνουν την εγκληματικότητα και οδηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία στη χρεοκοπία. Πράγματα που σκέφτεται ο Μιχαλολιάκος στο κεφάλι του. Δίωξη των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα ξένους εργαζόμενους. Απέλαση όλων των εγκληματιών και γενικά διάφορα τέτοια τσιτάτα για την ανεργία και τη μετανάστευση, ενώ στη νεολαία παιδεία ναρκωτικά, σε αυτή τη θεματική, μιλάει για εξυγίανση των αθλητικών κυκλωμάτων ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ώστε να βάψουν τα μαζικά αθλήματα να είναι το όπιο του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Θάνατος στους εμπόρους ναρκωτικών, μια πάρα πολύ καλή, έτσι, και πολύ μελετημένη λύση για την μείωση της εγκληματικότητας. Ένταξη και οργάνωση των νέων σε επιμορφωτικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές, παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους. Και κατά τους θερινούς μήνες ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι δικός μας, είναι της Χρυσής Αυγής, θα ήταν αυτό που θα ήθελε ο Μιχαλολιάκος, είναι το όραμά του. Και βέβαια η θρησκεία δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτές τις θέσεις, όπου υπάρχει καταπληκτική πρόταση που λέει το εξής: ανεξή θρησκεία μόνο για τα δόγματα που δεν θίγουν την ελληνική παράδοση και ιστορία και δεν φθήνουν τη δύναμη του έθνους. Γιατί τότε χρησιμοποιείς τη λέξη ανεξή θρησκεία, είναι μια ερώτηση.
δεν έχει καμία σημασία. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά είναι μέρος των θέσεων της Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια, το δικαστήριο προχώρησε σε επόμενα έγγραφα και προχώρησε σε επόμενα έγγραφα όπως έγγραφα που είχαν να κάνουν και με τις πραγματογνωμοσύνες σε υλικό, σε ψηφιακούς δίσκους κλπ. Που βρέθηκαν και σε άλλους κατηγορούμενους, καθώς επίσης και σε άλλα έγγραφα που βρέθηκαν στο δίσκο Μιχαλολιάκου, τα οποία μέσες άκρες επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία είπαμε και προηγουμένως από τις θέσεις της Χρυσής Αυγής, όπως το αρχείο 3856 που ξεκινάει και λέει «Η οικονομική κρίση είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, λαθρομετανάστες, εγκληματικότητα, χρηματισμός» και διάφορα τέτοια, έτσι, πολύ 38. Και φτάνουμε κάποια στιγμή σε ένα έγγραφο που λέει 200 σελίδων, το οποίο διαβάζεται προς το τέλος της δικασίμου, αφού έχουν διαβαστεί διάφορες εργαστηριακές πραγματογνωμοσύνες, όπως είπαμε προηγουμένως, αφού φτάσαμε και σε ένα σημείο, στο οποίο σημείο αναλύθηκαν και πράγματα για το τι βρέθηκε στο σπίτι του Χρήστου Παπά. Πριν από αυτό όμως, υπήρξε μία συζήτηση για το κατά πόσο είναι έτοιμη η της υπεράσπισης να διαβαστεί αυτό το έγγραφο των 200 σελίδων. Γιατί ο Τσάγκας λέει ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο από το έγγραφο 327, που πρακτικά ήταν ο φάκελος που περιείχε το δίσκο του Νίκου Μιχαλολιάκου. Η πρόεδρος ρωτάει, προσπαθεί να διευκρινίσει από πού θα συνεχίσουν και είπε ότι αν υπάρχουν άλλοι σκληροί για να ανοίξουν και να τους δούμε, πρέπει να ετοιμαστείτε, να ετοιμαστεί και ο γραμματέας, εννοώντας φέρτε μας τις επιλογές σας, όπως έχουμε πει εδώ και εβδομάδες. Ο Μιχαλόλιας λέει, μα είναι ένα έγγραφο 200 σελίδων με τον Καμπαγιά να παρεμβαίνει και να λέει εμείς είμαστε έτοιμοι προκειμένου να προχωρήσουν στην ανάγνωση. Ο Τσάγκας λέει το γνωστό που έχει πει επανειλημμένως τις τελευταίες εβδομάδες. Η υπεράσπιση λέει για να είναι έτοιμη να καταθέσει κάποιο έγγραφο δεν έχει να κάνει μόνο να έχει μελετήσει το υλικό. Θα πρέπει, λέει, να ξέρει τι έχει προτείνει η πολιτική αγωγή. Να προτείνει και να αντιπροτείνει υλικό, λέει, που θα αποδεικνύει το πλήρες κείμενο, υπονοώντας ότι η πολιτική αγωγή προτείνει αποσπάσματα κτλ. Ο Μαλαγάρης απαντάει, το ίδιο ισχύει και για μας. Δεν έχει το ίδιο πράγμα. Επίσης όρης λειτουργεί το πράγμα. Μιχαλόλιας φέρνει να πει ότι τελευταίος, λέει, μιλάει ο κατηγορούμενος. Δεν θα αλλάξουμε τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Θα έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει σε 2 ώρες, λέει ο Τσάγκας, για 200 γίγα που είναι, λέει, οι δίσκοι και τα λοιπά, αν μιλάμε για τέτοιους δίσκους και τέτοια. Η πρόεδρος λέει, τα έχετε χρόνια. Δεν τα πήρατε τώρα, λέγοντας, εννοώντας πρακτικά ότι έχουν πάρει την δικογραφία αρκετό καιρό στα χέρια τους. Το ίδιο λέει στη συνέχεια και ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Στα αναγνωστέα λέει δεν προειδοποιεί ποιο κομμάτι πρόκειται να υποδειχθεί. Δεν υπάρχει διαδικασία, λέει ο συνήγορος Θανάσης Καμπαγιάννης, η διαδικασία που λέει ο συνάδελφος. Δεν έχουμε υποχρέωση, λέει, να υποδείξουμε. Ο Ρουσόπουλος παρεμβαίνει λέγοντας ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας, λέει, είναι σαφής. Αν πιστεύει η πολιτική αγωγή θα κάνει δίκες της Μόσχας, να πάει στη Μόσχα, απευθυνόμενος στο Θανάση Καμπαγιάννη, και είναι ένα ερώτημα ποια είναι η πολιτική γνώση όλων αυτών των ανθρώπων που απευθύνονται σε κάποιον ο οποίος έτσι δημόσια και κανονικά συμμετέχει στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, που αν κανείς ασχοληθεί λιγάκι με την ιστορία του και με το που υπάρχει πολιτικά, θα δει και το συσχετισμό με τις δίκες της Μόσχας. Φτάνουμε λοιπόν στο 377, το οποίο 377 πρακτικά είναι ο φάκελος περιέχει το δίσκο της Ουρανίας Μιχαλολιάκου, το οποίο δημιουργεί άλλη μία ένσταση. Μία ένσταση η οποία είναι πρακτικά από την υπεράσπιση να μην διαβαστεί ο δίσκος της Ουρανίας Μιχαλολιάκου, διότι κατά την υπεράσπιση δεν είναι σχετικός, δεν έχει να κάνει με τα πράγματα τα οποία τέλος πάντων εξετάζει το δικαστήριο.
Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από Βελέτζα κτλ. Η πρόεδρος λέει: αφήνουμε το 377, πάμε στο 378, που ήταν μια εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη από τους δίσκους Πατέλης, Καρπέλη κτλ. Και φτάσαμε με τέτοιες πραγματογνωμοσύνες, όπως σας είπα και προηγουμένως, και και στο έγγραφο 386 αντίστοιχα, στο έγγραφο 390, στο έγγραφο 391 κτλ. Και φτάνουμε και στην εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Έγγραφο 392, που πρακτικά είναι όλα όσα βρέθηκαν στο σπίτι του Χρήστου Παπά. Και εκεί προκύπτει το ζήτημα με τον όρκο της Χρύσης Αυγής, ο οποίος ζητείται στην αρχή να διαβαστεί από την... ζητάει η πρόεδρος να διαβαστεί. Υπάρχει παρέμβαση από την πολιτική αγωγή ότι έχει διαβαστεί το συγκεκριμένο έγγραφο, οπότε προχωράνε, αλλά στέκονται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο συγκεκριμένο πράγμα είναι ένα έγγραφο που βρέθηκε σε χειρόγραφη μορφή στο σπίτι του Παπά, το οποίο λέει διάφορα μεταφυσικός εθνικός σοσιαλισμός κτλ. Και έχει μία σφραγίδα, Χρυσή Αυγή, Ανκιβασίν, η οποία στο κέντρο της έχει τη γνωστή λυκοπαγίδα που αποτελεί σήμα συγκεκριμένου τάγματος των Waffen-SS, και ο Καμπαγιάννης μιλάει για μία ένσταση η οποία υπάρχει από το παρελθόν, και πράγματι στην 81η εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ημέρα 185, καταθέτει ο Ψαράς και μιλάει για το καταστατικό και μιλάει για τη συνάφεια, την ομοιότητα ή τέλος πάντων τις σφραγίδες που υπάρχουν στο ένα έγγραφο του καταστατικού που του στείλανε και στα έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι του Παπά. Και στη συνέχεια, στην 235η μέρα, υπάρχει μία κουβέντα από την υπεράσπιση, η οποία κάνει μία ένσταση προκειμένου να μην γίνει δεκτό το καταστατικό της Χρυσής Αυγής από το 1983, αυτό που ο Ψαράς είχε πει ότι του είχαν στείλει στο περιοδικό σχολιαστής που ήταν τότε. Η υπεράσπιση λοιπόν τότε ζήτησε να μην συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο καταστατικό και η ένσταση αυτή ακόμα εκκρεμεί. Έχει μια ουσία, να πάμε να δούμε τι λέγαμε τότε, τι ακριβώς διεμήθη τότε σε σχέση με τη συγκεκριμένη ένσταση και πώς το είχαμε αναλύσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, και να επιστρέψουμε να δούμε τελικά ποια είναι αυτή η σημασία της σφραγίδας και γιατί ο Καμπαγιάννης ζήτησε να διαβαστεί η κόκκινη αυτή σφραγίδα και να επισκοπηθεί λόγω της ένστασης. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η υπεράσπιση σύσσωμη. Όσοι ήταν παρόντες, Μιχαλολιάς Ρουσόπουλος, ζωγράφος, ήταν 4-5 παρόντες, σύσσωμοι ζήτησαν να μην αναγνωστεί. Σύμφωνα με όσα είπε ο Μιχαλόλιας, επειδή αμφισβητούμε όχι ο ψήμος, αλλά εξ αρχής την γνησιότητά του, ετούμαστε τη μία αναγνωσή του. Συμπληρωματικά, λέει ο Ρουσόπουλος, ο κ. Ψαράς δεν προσκόμισε το αυθεντικό. Έχει αμφισβητηθεί η γνησιότητά του, λέει ο Μιχαλόλιας. Ενώ ο ζωγράφος προσθέτει ότι εισέφερε μόνο ένα έγγραφο που αμφισβητείται χωρίς να εξηγήσει την πατρότητά του. Σε αυτά η εισαγγελέας οικονόμου επιφυλάχθηκε να προτείνει τι πρόκειται να συμβεί, τι θα πρότεινε να συμβεί. Ο Μιχαλόλιας συμπληρώνει, λέει, ότι αμφισβητώ τη γνησιότητά του, αλλά δεν μπορώ να κατονομάσω τον πλαστογράφο. Ο Μιχαλόλιας συνεχίζει λέγοντας, μετά από αυτά που είπε η εισαγγελέας, ότι θυμάμαι ότι το έλαβε, λέει, με ανώνυμη επιστολή, καθόλου ανώνυμη, τόσο ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος το έγραψε και στο περιοδικό Χρυσή Αυγή τότε, και πάει λέγοντας, αν θυμηθούμε την κατάθεση Ψαρά. Ο Μιχαλόλιας λέει, εμείς ήδη από την προδικασία αμφισβητούμε τη γνησιότητά του, αν είναι, ας ξανάρθει ο κύριος Ψαράς να μας πει, λέει ο Μιχαλόλιας. Ας επιστρέψουμε λίγο στη σημασία της σφραγίδας. Έχουμε πρακτικά την προβληματική ότι στην 235η μέρα γίνεται η ένσταση από την υπεράσπιση προκειμένου να μην γίνει δεκτό, να μην αναγνωστεί το καταστατικό. Αυτή η ένσταση είναι το αντικείμενο της κουβέντας για ένα έγγραφο το οποίο βρέθηκε στο σπίτι του Χρήστου Παπά και περιέχει μια σφραγίδα.
Η ουσία της όλης υπόθεσης είναι ότι η σφραγίδα του εγγράφου που βρέθηκε στο σπίτι του παπά το 2013 κατά τον έλεγχο κατοίκων, τις έρευνες και τα σχετικά, είναι η ίδια σφραγίδα με αυτή που υπάρχει στο καταστατικό της Χρυσής Αυγής, το οποίο είχαν οι ίδιοι, ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος, σύμφωνα με την κατάθεση του Δημήτρη Ψαρά, στείλει στο περιοδικό σχολιαστής, στο Δημήτρη Ψαρά. Έχουμε αριστερά το καταστατικό της Χρυσής Αυγής και τα κομμάτια, τις σελίδες στις οποίες υπάρχει η σφραγίδα με τη λυκοπαγίδα, Χρυσή Αυγή, Αρχιβασίν κτλ. Και δεξιά έχουμε το έγγραφο το οποίο βρέθηκε στο σπίτι του Χρήστου Παπά, στα Γιάννενα, μετά την έρευνα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διώξεων. Αυτό που κανείς μπορεί να διακρίνει, και αυτή ήταν και η ουσία όλη τέλος πάντων της πολιτικής αγωγής σήμερα σε σχέση με την μεγέθυνση και την προβολή της συγκεκριμένης σφραγίδας. Αυτός ο σχετισμός, αυτή η ίδια σφραγίδα τέλος πάντων, αυτό που δείχνει κατά την πολιτική αγωγή είναι ότι το καταστατικό είναι γνήσιο. Και αφού προχωράμε το συγκεκριμένο κομμάτι και αφού γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία, ζητείται από τον Καμπαγιάννη να προβληθεί και να διαβαστεί και να επισκοπηθεί η σφραγίδα κτλ., φτάνουμε και στο έγγραφο, στα έγγραφα, τα αιτήματα των ανακριτριών για την άρση της ασυλίας Γερμενή, Μπούκουρα, Ηλιόπουλου, η ανάλυση αυτή όλη. Και φτάνουμε και στο μεγάλο αυτό έγγραφο που αφορά στην άρση ασυλίας πια όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής συνολικά, η οποία ετέθηκε προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο έγγραφο είναι κάτι σαν 200 σελίδες και στη συγκεκριμένη δικάσιμο έφτασαν στη σελίδα 50. Αξίζει να δούμε μερικά αποσπάσματα από το συγκεκριμένο έγγραφο, γιατί έχει μια σημασία να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο εκτέθηκε στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου όταν έγινε η αίτηση άρσης της ασυλίας. Πρώτον, γιατί δεν μπορεί κανείς πια να πει ότι δεν ήξερε, δεν κατάλαβε, δεν είχε γνώση, δεν οτιδήποτε. Μια που και οι ίδιοι βουλευτές, πολλοί από αυτούς, είχαν ήδη καταθέσει και στην ανακριτική διαδικασία σε σχέση με το πώς η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε μέσα στο Κοινοβούλιο μετά την είσοδό της σε αυτό, μετά το 2012. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κομμάτι που περιγράφει η συγκεκριμένη αίτηση των ανακριτριών προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Περιγράφει το πώς ξεκίνησε η οργάνωση Χρυσή Αυγή και ποια είναι πρακτικά η ιδεολογία της. Η οργάνωση, λέει, ιδρύθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80 από τον Μιχαλολιάκο με ένα μικρό αριθμό ιδεατών του και είχε το χαρακτήρα ομάδας ιδεολογικής καθοδήγησης στον εθνικοσοσιαλισμό με σαφείς αναφορές στο Τρίτο Ράιχ, Χίτλερ, SS κτλ. Την ίδια χρονική περίοδο δηλαδή, λέει, συνεχίζει το έγγραφο, στις αρχές δεκαετίας του 1980, φαίνεται ότι συνετάγει το καταστατικό της Χρυσής Αυγής, στο οποίο για την αρχή του αρχηγού λέει ότι ο αρχηγός είναι ο ανώτατος ηγέτης της Χρυσής Αυγής που έχει απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσεων κτλ. Απόλυτη πειθαρχία και πάει λέγοντας. Αναφέρει το ίδιο έγγραφο, ξαναλέω, μιλάμε για το έγγραφο το οποίο αποτελεί την αίτηση, 200 σελίδες έγγραφο, την αίτηση των ανακριτριών προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, ως κατηγορουμένων πια, ως μέλη, προκειμένου να κατηγορηθούν, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη εναντίον τους ως μέλη και διευθύνονται στην εγκληματική οργάνωση. Μιλάει το έγγραφο το συγκεκριμένο και για το αίμα τιμή, παίρνοντας κομμάτια από κείμενα της Χρυσής Αυγής, από τον εσωτερικό κώδικα, όπως λέει χαρακτηριστικά ένα έγγραφο το οποίο βρέθηκε, και συνεχίζει και λέει αρετή, ήθος, τιμή, αίμα, ο εθνικοσοσιαλιστής μένει απαρασάλευτα προσιλωμένος μέχρι θανάτου, το φιλετικό ηθικό δίπολο αίμα τιμή κτλ. Άλλο ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ότι αντιπαραβάλλει τις απολογίες των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής και του ίδιου του Νίκου του Μιχαλολιάκου με τελείως αντίθετα πράγματα, τελείως αντίθετα τεκμήρια που υπάρχουν μέσα στο αποδεικτικό υλικό. Και λέει ότι ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, στην από 2 Δεκάτου 2013 ανακριτική απολογία του, ερωτηθήσαν τα κείμενα που δημοσίευε απηχούσαν εθνικοσοσιαλιστικές αντιλήψεις, το επιβεβαίωσε και είπε: απηχούσαν αντιλήψεις εθνικοσοσιαλιστικές τότε, προ 35 ετίες, τις οποίες σήμερα δεν αποδέχομαι. Αρνούμενος πλήρως όλα αυτά τα οποία έλεγε και το 11 και το 12 σε ομιλίες, σε βίντεο, σε διάφορα που έχουμε δει και ακούσει από αυτή την εκπομπή εδώ και 3-4 εβδομάδες
και έχουν προβληθεί και ακουστεί μέσα στην αίθουσα του, στις αίθουσες στις οποίες διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής. Συνεχίζει ο Μιχαλολιάκος στην απολογία του. Η Χρυσή Αυγή σε ιδεολογικό επίπεδο δεν έχει σχέση με τον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό του Μεσοπολέμου, αλλά εκφράζει ένα γνήσιο εθνικιστικό κίνημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Χρυσή Αυγή ουδέποτε υιοθέτησε επίσημα εθνικοσοσιαλιστικά σύμβολα, αλλά μόνο αρχαιοελληνικά. Σύμβολό της δε είναι ο αρχαιοελληνικός Μέανδρος, είπε στην απολογία του ο Χρήστος ο Παπάς. Μία από τα ίδια λέει ότι τα έγγραφα σχετιζόμενα με τη Χρυσή Αυγή και τον εθνικοσοσιαλισμό, τα οποία βρέθηκαν και τα κατασχέθηκαν στο σπίτι του στα Ιωάννινα, είναι ένα υλικό το οποίο έχει να κάνει με τη συλλογή βιβλίων του, με την ενασχόλησή του με θέματα ιστορίας, με βιβλία που κατήχει από τα γυμνασιακά του χρόνια και ειδικά λέει και ένα χρονικό διάστημα που ασχολείται επαγγελματικά ως εκδότης και πολιτής βιβλίων και άλλα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν, διάφορες βαστιγούλες, αγαλματάκια, πρωτομές του Μουσολίνη κλπ. Τέτοια είναι αντικείμενα που τα είχε στην κατοχή του ως συλλέκτης, γνωστός κατά πως λέει σε συλλεκτικούς κύκλους κτλ. Και επίσης προσθέτει ότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία δεν είναι δικά του. Στο σύνολο του ηλεκτρονικού αρχείου λέει, το οποίο του δείξανε και κατασχέθηκε, δεν είχαν γραφτεί από τον ίδιο, δεν θυμάται από πού προέρχονται και δεν απηχούν τις προσωπικές του απόψεις καθώς και τις απόψεις του κόμματος. Λέει ο Χρήστος ο Παπάς, ενώ στη συνέχεια, ειδικά και συγκεκριμένα για το νόρκο της Χρυσής Αυγής, λέει «Δεν ενθυμούμε, αγνοώ την ύπαρξή του σήμερα μετά από τόσα χρόνια, δεν ενθυμούμε πώς εγγράφει, αν αποτελεί μετάφραση ή οτιδήποτε άλλο και είναι ένα κείμενο το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ όσο εγώ ξέρω και δεν απηχεί τις απόψεις μου εν γέννη». Είναι κείμενο του 1983, όπως γράφει τυποποιημένη έντυπη γραφή όταν ήμουν 21 ετών, μας λέει ο Χρήστος ο Παπάς, λέγοντάς μας πρακτικά ότι όλα αυτά, αυτά που λέει και ο Μιχαλολιάκος δηλαδή, είναι παλιές αμαρτίες, τις οποίες όμως, ξαναλέω, τις τελευταίες εβδομάδες τις είδαμε να προβάλλονται, τις είδαμε να δημοσιεύονται από την εκπομπή και από το Omnia TV και τις είδαμε να μην είναι καθόλου παλιές αμαρτίες, τις είδαμε να είναι πολύ πολύ πρόσφατες, 11, 12, 13 κτλ. Το εν λόγω έγγραφο, να θυμίσω, μιλάμε για την αίτηση άρσης ασυλίας που στείλανε ανακρίτηρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το εν λόγω έγγραφο λοιπόν συνεχίζει σε άλλο ένα σημαντικό κομμάτι σε σχέση με την οργάνωση και την επιχειρησιακή τακτική και, και την ιεραρχία και τα διαβαθμισμένα μηνύματα κτλ. Και μας λέει ειδικά για τα διαβαθμισμένα SMS ότι τα μέλη φέρονται να καλούνται σε κάθε δράση εκδήλωση της οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων με διαβαθμισμένη με διαβάθμιση εμπιστευτικότητας, απόρριτα, άκρως εμπιστευτικά, αδιαβάθμιτα κτλ. Και δίνει και χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Όπως για παράδειγμα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου Ιωάννη Καζατζόγλου. Άπαντες στις 3 το μεσημέρι και τα λοιπά, στα γραφεία μας, αύριο Σάββατο στα γραφεία της Νίκαιας, αδιαβάθμιτο. Δευτέρα άπαντες στα γραφεία της Νίκαιας, να μεταβούμε μαζικά στο σημείο, άκρος εμπιστευτικό και τα λοιπά. Άλλο ένα κομμάτι στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι ο χαρακτηρισμός. Πώς χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή και στη συνέχεια πώς προκύπτει ότι, όπως χαρακτηριστικά λέει το έγγραφο, εκφεύγει του ορίου της νομιμότητας. Ανεξάρτητα, λέει, από την ιδεολογική θέση και κοσμοθεωρία που δεν αξιολογούνται ποινικά, έρχεται ο χαρακτηρισμός της οργάνωσης σε ένα επόμενο στάδιο, κατά το οποίο, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό, λέει το έγγραφο των ανακριτριών, φέρεται η Χρυσή Αυγή, η οργάνωση, να εκφεύγει του ορίου της νομιμότητας, σημειώνουν. Χρησιμοποιείται δηλαδή, λέει παρακάτω, ένας διπλός λόγος με σκοπό να μεγαλώσει η δημόσια απήχηση της οργάνωσης, αλλά να παραμείνει ετοιμοπόλεμος ο πυρήνας των μελών της και φέρνει ένα παράδειγμα παραπομπής ευθέως στην ναζιστική Γερμανία, όπως τις ξυφολόγγες που ακονίζονται στα πεζοδρόμια, θα έρθουμε και εκεί, θα τρέμει κτλ. Και πολλά άλλα τέτοια τα οποία έχουμε δει κατά καιρούς από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το ίδιο έγγραφο στις επόμενες του σελίδες, να θυμίσουμε ότι τη συγκεκριμένη μέρα το δικαστήριο έφτασε μέχρι τη σελίδα 50 και έχουμε άλλες 150 να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο έγγραφο λοιπόν έχουν κάνει καταθέσεις στις ανακρίτριες και στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, βασικά στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη, όπως λέει η αρχή κάθε κατάθεσης. Το Σεπτέμβριο του 2013 λοιπόν καταθέσανε διάφοροι βουλευτές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαριάς, ο οποίος αναφέρεται στη Χρυσή Αυγή λέγοντας ότι είναι μια παραστρατιωτικού τύπου ναζιστική οργάνωση. Χρησιμοποιεί τα ναζιστικά σύμβολα και κυρίως ναζιστικές μεθόδους τόσο στην οργανωτική της δομή όσο και στην εξωτερική της παρέμβαση και δράση.
Τα μέλη της Χρυσής Αυγής, λέει ο βουλευτής Μαριάς, ενώνονται και συγκροτούν τάγματα εφόδου. Ενώ διαθέτει και ομοιόμορφη ενδυμασία. Η Χρυσή Αυγή αξιοποιεί συμμετοχή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προκειμένου οι βουλευτές, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να προπαγανδίσουν τους σκοπούς της Χρυσής Αυγής, να ενισχύσουν τη δράση της, να αυξήσουν την επιρροή της και να απαξιώσουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο με πράξεις και ακραίες φραστικές διατυπώσεις κατά τις ομιλίες τους κτλ. Κτλ. Η Πιπηλή αντίστοιχα, 30 Οκτωβρίου του 2018. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, διότι δεν μπορεί να πει κανείς δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε. Όλα αυτά συζητήθηκαν μέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτά καταγράφηκαν στην αίτηση άρσης ασυλίας, την οποία έστειλε η δικαιοσύνη στο Κοινοβούλιο προκειμένου να ασκηθεί δίωξη στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Όποιος λέει οτιδήποτε άλλο από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ή παίζει με την νοημοσύνη μας ή είναι παντελώς αδαής σε σχέση με το ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Λέει η Φωτεινή Πιπηλή, από την ημέρα ακόμα της ορκομοσίας της Βουλής, που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, μου έκανε αλγινή εντύπωση ο τρόπος εισόδου του συνόλου των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ήρθαν όλοι μαζί σαν τάγμα, με στρατιωτική θα τη χαρακτήριζα πειθαρχία, και έτσι μου έδωσαν την εντύπωση ότι ήθελαν να δείξουν ότι είναι ένα διαφορετικό κόμμα. Εγώ, λέει η Πιπηλή, υπήρξα το πρώτο θύμα χυδαίας επίθεσης μέσα στην Ολομέλεια. Του φώναξε, λέει ο Κασιδιάρης, κάτσε κάτω μωρή, πάλι πιωμένη είσαι. Ενώ στη συνέχεια μας λέει ότι ο Μίχος της έκανε μία κίνηση δείχνοντας το λαιμό της, το λαιμό του, εσένα θα σε σφάξω, σαν απειλητική χειρονομία και τα λοιπά. Στη συνέχεια, άλλος βουλευτής, Δραγασάκης, λέει: η εμπειρία μου από τη Βουλή που μου έκανε εντύπωση με την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου είναι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής συμπεριφέρονταν όχι απλώς ομαδικά, αλλά ως λόχος, ό,τι είπαν και οι προηγούμενοι. Και λέει για συγκεκριμένο περιστατικό με τον Κουκούτσι, ο οποίος φωνάζοντας με στη Βουλή έλεγε: πάρτε το χαμπάρι, κύριε, μετά από 60 χρόνια η Χρυσή Αυγή θα γράψει την ιστορία. Δεν είμαστε μια άλλη αφροδεξιά που σας χαρίστηκε τόσο καιρό. Και ζητώντας του και απάντηση στην παράκληση του Δραγασάκη να σεβαστεί την αίθουσα που βρίσκεται ο Κουκούτσης, απάντησε: εμείς δεν λέμε εμφύλιο, λέμε συμμορητό πόλεμο. Ο Ρήγας του Πασόκ, αντίστοιχα, 24 Σεπτεμβρίου 2013, καταθέτει ενόρκωση ενώπιον του αντισαγγελέα Αρίου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, λέγοντας ότι οι συμπεριφορές αυτές, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, ήταν ένα είδος σινιάλου προς τους οπαδούς Χρυσής Αυγής. Κανένας δεν μπορούσε να τους στήξει, να τους αγγίξει και με αυτόν τον επιθετικό τρόπο μπορούν και να εκφοβήσουν και, εν πάση περιπτώσει, να επιβάλλουν την άποψή τους. Ο Παφίλης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει: θέλω να επισημάνω ότι το κόμμα της Χρυσής Αυγής είναι ναζιστικό κόμμα και γι' αυτό το λόγο, εκτός των άλλων, είναι και εγκληματική οργάνωση. Η μέθοδοι που χρησιμοποιεί, ατομική βία, τρομοκρατία, απειλές, δολοφονίες, είναι συνυφασμένες με την ίδια την ιδεολογία την οποία έχει, η οποία είναι ρατσιστική, αντιδραστική, σκοταδιστική και απάνθρωπη. Η Ιλιάνα Κανέλη, λογικά στο ίδιο μήκος κύματος, η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα, είναι εγκληματική οργάνωση με το μανδύα κόμματος, τον οποίο επιδίωξε να ενδυθεί για να μπορεί να δράει υπό τις διευκολύνσεις, τις ασυλίες και τις δυνατότητες που παρέχει η βουλευτική ιδιότητα. Η δήλωση περί βουλευτικής ιδιότητας Φερετζέα ανήκει στον ίδιο τον Κασιδιάρη, όπως φαίνεται σε βίντεο τον Νοέμβριο του 2012, ο οποίος λέει: εκμεταλλευόμαστε τα προνόμια του βουλευτή, έχουμε οπλοφορία πλέον με άδεια. Το κείμενο συνεχίζει και αναλύει διάφορα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη Χρυσή Αυγή και παίρνει κομμάτια από ομιλίες των βουλευτών προκειμένου να επιχειρηματολογήσει και να στηρίξει τη θέση που έχει. Λέει για την ιεραρχία, την πειθαρχία, την τάξη. Και αναφέρεται στο Μίχο, ο οποίος στην ίδια την απολογία του είχε δηλώσει ότι σεβασμός στο κόμμα πάνω απ' όλα και στις διαταγές των ανωτέρων του, ώστε να εξελίσσονται όλα ομαλά και να μην δημιουργούνται προβλήματα. Ενώ ο Παναγιώταρος σε ανοιχτή συγκέντρωση, σύμφωνα με αυτά που γράφονται στο εν λόγω κείμενο, 31 Δεκάτου 2012, και σύμφωνα με τα βίντεο που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία, λέει: η ηγεσία έχει μία απέτηση από όλους εσάς, να υπακούτε πιστά τις εντολές των ανωτέρων σας, στα στελέχη, στα όργανα του κινήματός μας. Χρειάζεται απόλυτη πειθαρχία και τάξη. Με τον ίδιο τρόπο, το έγγραφο δίνει μερικά παραδείγματα για απομηνύματα τα οποία πήγαν σε διάφορα στελέχη της Χρυσής Αυγής σε διάφορες περιστάσεις. Αναφέρει μήνυμα που βρέθηκε στο κινητό του Κορκοβίλη, απουσίες δεν επιτρέπονται, στο ίδιο κινητό παρουσία υποχρεωτική, στο ίδιο κινητό παρακαλώ ενημερώστε με παρουσίες, σε αντίστοιχο μήνυμα στο ίδιο κινητό εντολή λαγού, ενημερώστε κτλ. Στη συνέχεια,
Ενώ είδαμε προηγουμένως την άρνηση Μιχαλολιάκου και Παπά, ειδικά για την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, έχουμε και δεύτερη άρνηση στις απολογίες τους. Ο Μιχαλολιάκος λοιπόν καταδικάζει, ενώ πολλές φορές από το Βήμα και στις ομιλίες του και σε πολλά βίντεο που έχουμε δει μέχρι τώρα, εξυμνεί τα παιδιά με τα μαύρα, λέει εσείς είστε τα τάγματα εφόδου κτλ. Στις απολογίες του και ειδικά στην απολογία του 2 Οκτωβρίου 2013, όπως αναφέρει η αίτηση Άρσης Ασυλίας που αναλύουμε τόση ώρα, λέει: έχω δηλώσει κατηγορηματικά στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, τις οποίες είχα τη δυνατότητα να έχω, ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι στρατός να διαθέτει στολή και καταδικάζω αυτού του είδους συμπεριφορά και αμφίεση. Αρνείται πλήρως τη στολή των παιδιών με τα μαύρα, πράγμα το οποίο κάνει και ο Χρήστος Παπάς, λέγοντας πως δεν υπάρχει προτροπή σε στελέχη και οπαδούς για ομοιόμορφη εμφάνιση. Το μαύρο μπλουζάκι που με ρωτάτε με το λογότυπο πωλείται σε διάφορα σημεία της χώρας, είναι εύκολο να το προμηθευτεί κανείς. Έχει γίνει το μπλουζάκι μόδα, κυρίως στους κύκλους της νεολαίας και αναφέρεται στο Μελιγαλά κτλ. Το ίδιο κάνει και ο Κασιδιάρης, αφού αρνείται πρώτα τη στρατιωτική παράταξη, λέγοντας την απολογία του 1η Οκτωβρίου του 2013 δεν προβλέπεται παράταξη τύπου στρατιωτικού αγήματος. Ο καθένας λέει μπορεί να δει στα εκατοντάδες βίντεο που κυκλοφορούν ότι η διάταξη των συγκεντρωμένων είναι κανονική. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπως το Μελιγαλά, κατόπιν δικής μου προτροπής, το παίρνει και πάνω του ο Κασιδιάρης, που αυτό κάτι δείχνει για τον Κασιδιάρη και κάτι δείχνει για το πού θέλει να πάει, πώς θέλει να πάει και το ποιο θέλει να είναι το μέλλον του. Από τότε μάλλον είχε καταλάβει κάτι. Βαδίσαμε συντεταγμένα προς το μνημείο. Κατόπιν παραγγέλματός μου, επαναλαμβάνει. Γιατί αδυνατούσαν, λέει, να συντονιστούν. Αρνείται και ο ίδιος μετά από αυτά και τη στολή των παιδιών με τα μαύρα. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός ή εντολή για τη χρήση στολής στις δημόσιες εκδηλώσεις για λόγους αισθητικής προσωπικά εκτός κοινοβουλίου ο ίδιος. Στις πολιτικές μου ομιλίες προτιμώ να φορώ κάποια από τα μαύρα τίσετ με διάφορα λογότυπα της Χρυσής Αυγής που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σε κανένα εμπόριο δεν κυκλοφορούν. Η ίδια η Χρυσή Αυγή τα εμπορεύεται μέσω του Παναγιώταρου, αλλά τέλος πάντων. Θεωρώ, λέει, πως αφού λειτουργήσε ο μιμητισμός, τα μπλουζάκια αυτά καθιερώθηκαν ως μόδα. Οπότε δηλαδή τα μέλη της Χρυσής Αυγής θεώρησαν ότι είναι μια μόδα και μπορούσαν να πάνε στο μοναστηράκι και να τα βρούνε και όχι να τα παραγγείλουν από το κατάστημα της Χρυσής Αυγής και από τον Παναγιώταρο. Δυστυχώς, λέει, αρκετοί συμπολίτες μας εμπορεύονται αυτή τη μόδα παράγοντας κασκόλ, μπρελόκ και άλλα ευτελούς αξίας ήδη. Αρκετοί συμπολίτες, ξαναλέω, Φάλαγγα, Παναγιώταρος κτλ. Στα ίδια αυτά μπορεί να έχει οποιοσδήποτε, λέει, πρόσβαση ακόμα και στη λαϊκή αγορά και σε ένα περίπτερο της ομονίας. Μάλιστα. Εκεί κάπου λοιπόν ο Κασιδιάρης μας δίνει όλη αυτή την εικόνα, έχει όλη τη συνέχεια της άρνησης μαζί με τον Παπά, μαζί με τον Μιχαλολιάκο. Άλλα λένε στον κόσμο, άλλα είπαν στις ανακρίτριες. Ενδεικτικό του ότι από τότε είχαν καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία κάνανε σίγουρα δεν θα είχαν και την καλύτερη δυνατή εικόνα στις ανακρίτριες και στη συνέχεια σε ένα όποιο δικαστήριο, ασχέτως με ό,τι λένε τελικά δημόσια. Οπότε, η σημασία του συγκεκριμένου εγγράφου, το οποίο θα συνεχίσει να αναλύεται στις επόμενες δικασίμους, την εβδομάδα που μας έρχεται, είναι πολλαπλή. Πρωτίστως, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στους κοινοβουλευτικούς να ισχυρίζονται ότι δεν ξέραν, δεν είδαν, δεν άκουσαν κτλ. Μια που αργά μεν, αλλά επισήμως εκτέθηκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία με την αίτηση της Άρσης Ασυλίας που είχε στείλει δικαιοσύνη στη Βουλή. Και στη συνέχεια έχουμε την πλήρη απόδειξη του διπλού λόγου της Χρυσής Αυγής και των ηγετικών στελεχών της, όπου, όπως είπαμε και προηγουμένως, άλλα λέει από τα μπαλκόνια και άλλα είπε στη δικαιοσύνη. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτοί που παίζουν το παιχνίδι των δύο άκρων παραλείπουν πάρα πολύ έτσι, έντεχνα, το ότι αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι το άλλο άκρο, όταν βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, δεν αρνείται την ιδεολογία του. Και έχει μια μεγάλη σημασία αυτό. Αξίζει, νομίζω, να το κρατήσουμε. Σε άλλα νέα, την επόμενη εβδομάδα έχουμε τρεις δικασίμους, την Τετάρτη, Πέμπτη και Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, 15, 16 και 17 Μαΐου. Η 16 είναι στο
εφετείο και οι 15 και οι 17 είναι στο Κορυδαλό. Εμείς θα είμαστε μαζί σας για να καταγράψουμε και να αναλύσουμε τις τρεις δικασίμους αυτές, καθώς επίσης και να προβάλλουμε κομμάτια που πιθανόν να προβληθούν στις συγκεκριμένες δικασίμους, την Πέμπτη το βράδυ στις 17 του μήνα, με όλη την καταγραφή και όλη την ανάλυση, όπως κάθε εβδομάδα δικασίμων εδώ και 3 χρόνια κάνουμε στο Όμνια TV. Αυτά ήταν όσα είχαμε να πούμε για τη συγκεκριμένη εβδομάδα, 101η εβδομάδα της δίκης της Χρυσής Αυγής, 248η ημέρα. Όπως σας είπα, θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη το βράδυ. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ.